σας καλωσορίσω σε ακόμα ένα βιντεάκι. Λέγω Μάριος Κουσταντάρας, μ' αρέσει να δημιουργώ βίντεο. Είμαστε στην πόλη Τσάμπο και σήμερα θα κάνουμε κάτι το οποίο δεν το έχω κάνει και εγώ ποτέ μου, για να σου πω την αλήθεια. Θα μηδενίσουμε το χιλιόμετρητή μας εδώ σε αυτή τη διάβαση. Τον μηδενίσαμε. Να θυμάστε εδώ στα δικαστήρια, εδώ στο δικαστήριο Τσάμπο, ξεκινάμε να πάμε την πόλη Τσάμου γύρω γύρω το περιφερειακό. Να πούμε ότι η ώρα αυτή τη στιγμή, να δούμε, καλά η ώρα θα βλέπουμε τι ώρα είναι, είναι 5 η ώρα και 5 πρώτα λεπτά. Είναι μια ωραία κινηματογραφική ώρα, γιατί έχει μια συννεφιά, μια μουντάδα η οποία βοηθάει πάντα στην κινηματογράφηση. Το να κάνεις βιντεάκι, φίλοι μου, θέλει δύο πράγματα: σωστό φωτισμό και σωστό ήχο και καλή ποιότητα εικόνας. Είναι ένα βίντεο που το έχω σκεφτεί πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν έτυχε να το κάνω. Θα πάμε γύρω γύρω λοιπόν, φίλοι μου, από τον περιφερειακό. Τι κάνει, ψάρι και πλάνε? Όχι. Να δώσουμε δύο στοιχεία στατιστικά για την πόλη Τσάμου. Η πόλη Τσάμου παλιά λεγόταν Βαθύ. Εμείς οι ντόπιοι ακόμα πάμε στο Βαθύ, λέμε. Έχει μείνει. Οι νέοι λένε Σάμος, πρωτεύουσα Σάμος. Σάμος του νησί, Σάμος και πρωτεύουσα. Δεν μ' αρέσει για να σας πω το όνομα. Όλες οι πρωτεύουσες τις λένε χώρα συνήθως. Χώρα είναι το χωριό μου. Έχει μείνει από τότε που ήταν παλιά πρωτεύουσα Τσάμου η χώρα. Τέλος πάντων, το κάθε μέρος έχει το όνομά του. Στο σημείο που είμαστε, να σας ζητήσω να κάνετε μία εγγραφή. Ανεβάζω συχνά, θα λέγα, βιντεάκια. Ό,τι πέφτει στην αντίληψή μου, ό,τι περίεργη διαδρομή υπάρχει. Χθες ανακάλυψα μια διαδρομή στη Δυτική Σάμο από τον Άγιο Δημήτριο να πάω στο Λεπροκομείο, το οποίο, για να σας πω την αλήθεια, δεν ήξερα, όπως δεν ξέρω το 95% των Σαμίων, δεν έχουν πάει από εκεί. Εμένα αυτό μου αρέσει, να μοιράζομαι διαδρομές τις οποίες δεν έχει πάει ο κόσμος. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι, πόσοι δεν έχουν κάνει αυτό που κάνω εγώ τώρα, δηλαδή να ξεκινήσω παραλία από χερσαία ζώνη και να πάω γύρω γύρω τον περιφερειακό. Πάμε με μια πολύ νορμάλ ταχύτητα, εδώ βλέπουμε γίνεται και έργα, φτιάχνει το πεζοδρόμιο, το αλλάζουν όλο. Το Βαθύ είναι ένα φυσικό λιμάνι. Βέβαια, οι δύο λιμάνια, έχει το παλιό και το καινούριο. Αυτοί οι περιφερειακοί δρόμοι φτιαχτήκαν τα τελευταία χρόνια, που βοηθήσανε πάρα πολύ στην ανάπτυξη της πόλης. Βέβαια, εγώ, για να σου πω την αλήθεια, τα τελευταία χρόνια δεν έχω δει και καμία ανάπτυξη. Καθαρά μεταξύ μας. Δηλαδή, να πεις ότι ήρθε μια σχολή, δημιουργήθηκε κάτι. Παλιά είχαμε τη ΣΜΗ, τη χάσαμε. Μας την πήρε. Ναι, καλά ακούσατε, παλιά η σχολή μονίμων υπαξιωματικών ήταν εδώ στην πρωτεύουσα Τσάμου και πήγε στα Τρίκαλα. Τι ωραία θα ήταν να μπορούσαμε να τη διατηρήσουμε εδώ. Και είναι από τις πρώτες σχολές. Να γινόταν κάτι, ένα τμήμα κάποιου πανεπιστημίου. Κτίρια υπάρχουν για μένα, η άποψή μου. Υπάρχουν κτίρια. Ή να φτιαχτούν κτίρια. Ανεβαίνουμε από το Μαλαγάρι πάνω. Εδώ κάποιοι που λένε σημαίες εδώ. Ωραίος δρόμος αυτός.
σοφό που κάνανε δύο λωρίδες προς τα πάνω και μία αριστερά να κατεβαίνει, γιατί κανονικά αυτός ο δρόμος έπρεπε να χωρίζεται στη μέση και τον έκαναν δύο λωρίδες ανεβαίνει, ένας κατεβαίνει. Εμείς τώρα φεύγουμε από εδώ, αριστερά έχουμε την πόλη Τσάμου. Μπορεί να σταματήσω σε κάποιο σημείο, όχι, δεν θέλω να σταματήσω. Και θα πάμε όλη την πόλη γύρω γύρω από τους περιφερειακούς και θα κατεβούμε από το τελευταίο από εκεί που είναι περιφερειακό που κατεβαίνει και θα πάμε από το νοσοκομείο. Θα το δείτε, θα το δείτε. Αλλά είμαι περίεργος να δω και πόσα χιλιόμετρα είναι γύρω γύρω. Θα μπορούσε να γίνει και κάποιος αγώνας. Θα γίνει και ένας ωραίος αγώνας από τον περιφερειακό. Για να δούμε πόσα χιλιόμετρα είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι σίγουρα 10 χιλιόμετρα, σίγουρα. Αυτό πιστεύω. Να δώσουμε και δύο στοιχεία για τη Σάμο, ό,τι ξέρω δηλαδή. Έχω πει μέσα από τα βίντεο μου ότι ό,τι ξέρω το λέω, ό,τι δεν ξέρω δεν το λέω. Η πόλη Σάμο στην τελευταία απογραφή είχε μία μείωση σχεδόν μίας ποσοστιαίας μονάδας. Είμαστε σχεδόν 30.000 και κάτι, αν έγινε σωστά η απογραφή. Η ανατολική πλευρά έχει μια μείωση, η δυτική είχε μια άνοδο σε πολύ μικρά ποσοστά. Κάποια χωριά χάσανε πολύ πληθυσμό, 2-3 χωριά ανεβήκανε πληθυσμιακά. Από τα χωριά που ανεβήκανε, που είχαν αύξηση του πληθυσμού, είναι το Παλιόκαστρο, το Πυθαγόριο, η Χώρα και τα Κοντακέικα. Εκεί πάνω απέναντι θα πάμε και στο Μήλο. Θα πάμε στον κόμπο της Αγίας Ειρήνης και θα στρίψουμε να πάμε όλο τον περιφερειακό από εκεί. Βέβαια ένα τμήμα του περιφερειακού είναι κλειστό, αλλά θα κάνουμε μια πατέντα και θα περάσουμε. Νομίζω ότι περνάς προσεκτικά σε κάποιο σημείο. Από αυτή τη διασταύρωση μέσα πηγαίνεις για το παραδοσιακό οικισμό Βαθέως. Ένα οικισμός κόσμημα, σπάνιας αρχιτεκτονικής ομορφιάς, αλλά πάθανε πάρα πολύ μεγάλη ζημία σε άνθρωπο του σεισμού. Κάποια κτίρια κατεδαφιστήκανε, κάποια χρήζουν επισκευές, κάποια επισκευαστήκανε. Λέτε φίλοι μου, η πόλη Τσάμου έχει όλοι μαζί πρέπει να είναι κοντά τις 10.000 κόσμο. Είναι περιοχές που μια ανωτελεία, εδώ είμαστε στον κόμβο της Αγίας Ειρήνης και πάμε στο περιφερειακό τον ανατολικό της πόλης Σάμου. Το λέει Καλάμε 7, νοσοκομείο 5, Σάμος 3. Βοήθησε πολύ, βοηθήσαν πολύ περιφερειακοί. Πολύ ωραίο έργο. Έχουμε κάνει ήδη 5,6 χιλιόμετρα και να δούμε μέχρι εκεί, μέχρι το δικαστήριο πόσα χιλιόμετρα είναι. Στο Βαθύ υπάρχουν όλες οι υπηρεσίες του Λαϊκού Σάμου, δικαστήρια, ΔΟΗ, ΕΦΚΑ, ό,τι υπηρεσία υπάρχει σε ένα νομό. Τώρα το επόμενο βήμα, για να σας πω την αλήθεια, είναι να μας πάρουν και αυτές τις υπηρεσίες από εδώ και να γίνει περιφερειακές, δηλαδή να έχουν έδρα Μυτιλίνη, να έχουν έδρα
κάπου εκεί το πάνε, για να σου πούνε αλήθεια. Ας πούμε, παλιά είχε ταχυδρομείο στον πύργο, τα κλείσανε. Είχε αστυνομικά τμήματα σε χωριά, τα κλείσανε. Τέλος πάντων, όλα πηγαίνουν για μάζεμα. Πώς, μεταξύ όλες οι υπηρεσίες, είμαστε το κράτος με τις περισσότερες δημόσιες υπάλληλοι. Γι' αυτό φταίει το νησιωτικό σύμπλεγμα, για να σου πω την αλήθεια. Και έχουν παντού ελλείψεις. Όποια υπηρεσία και να ακούσεις, έχει παντού ελλείψεις. Βάλουμε ένα τραγουδάκι της Στέλιου του Χαλβατζή. Έτσι να πάρω κι εγώ μια ανάσα και τα λέμε μετά το τραγουδάκι. Αχ, το παράπονο μου το μεγάλο. Δεν μ' αρέσει. Σώμα κρυά. Γιατί είναι κριτικό. Θα βρω ένα που το ξέρω, ένα τραγουδάκι. Σε στίχους ένα μονογιο.
παίρνουμε το δρόμο που εδώ η περιοχή δεν ξέρω πώς λέγεται, απλά από ό,τι ξέρω εδώ είναι τα ΣΟΑ. Εδώ όλη η περιοχή μένει στρατιωτικές οικογένειες. Κοιτάξτε εδώ ωραία τα πουφκάκια. Έχουμε κάνει πλάκα 10 χιλιομετράκια. Θα μπορούσε να γίνει ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Α, εδώ είναι το χοτέλ. Ε. Εδώ σκάβουνε για το βιολογικό. Εμείς πάμε τώρα. Εμείς φίλοι μου πηγαίνουμε προς την αρχική μας, προς το λιμάνι. Θα περάσουμε σε κάθε χιλιόμετρο από το νοσοκομείο. Να πούμε ότι το βαθύ, οι περιοχές που ξέρω είναι το Κατσούνι, είναι το κέντρο κάτω, είναι Άπολη, τα προσφυγικά, το κάτω βαθύ, το πάνω βαθύ, αυτή η περιοχή εδώ, το λιμάνι. Και σίγουρα υπάρχουν και άλλες περιοχές που δεν τις ξέρω που αποτελείται η πρωτεύουσα της Άμμου. Αυτό το δρόμο τον έκανανε παλιά, κατέβαινες μόνο, τώρα και ανεβαίνε και κατεβαίνε. Εδώ τι λέει, εδώ θέλει προσοχή, γιατί έχει στροφές, λέει εδώ, προσοχή, ζιγζάκ. Κάτι κάνει εδώ, σκάβουνε, φτιάχνε. Καθαρίσανε και το χωραφάκι προς τα πάνω. Το βάλω εδώ να. Πάντως αυτός που σκέφτηκε το δρόμο να τον έκανε και πάνω και κάτω, να του πω ένα τεράστιο μπράβο. Εδώ το καλοκαίρι πρέπει να γίνεται χαμός. Μόνο δρόμο τον έκαναν διπλό, τέλος πάντων. Θα πω και μια ιστορία, κάποτε είχε ένα μπλέξιμο εδώ και μπήκα εδώ να, για να αποσυμφορήσω τα αυτοκίνητα και έβγαινε το περιπολικό και με γράψανε γιατί προς τα πάνω δεν ανέβαινα. 11,2 χιλιομετράκια μέχρι στιγμής, είναι πολύ περίεργος. Άνετα θα μπορούσαν να κάνουν ένα αγώνα δεκάρι, να το ξεκινάγανε πιο πέρα και να τερμάτιζε στο βαθύ. Εδώ είναι τα μπαράκια που λένε, η περιοχή με τα μπαράκια στο βαθύ. Που σαν καφετέρες είναι, γιατί δεν τις αφήνει τις ανθρώπα, παίζουν δυνατές μουσικές. Και ένα πολύ ωραίο άρθρο ενός φίλου μου έλεγε ότι, που το διάβασα και μ' άρεσε, όσοι έχουν ταξιδέψει λέει στο εξωτερικό, δεν επιτρέπεται πουθενά στο εξωτερικό σε ανοιχτό χώρο να, κοντά σε κατοικημένη περιοχή, να παίζει μουσική.
Και έλεγε ότι μετά τους 12 η διασκέδαση μεταφέρεται σε κλειστά μαγαζιά. Εντάξει, τώρα δεν, δεν είμαι νομοθέτης εγώ. Πάντα πρέπει να είσαι νόμιμος, να πηγαίνεις με τους νόμους, να μην ενοχλείς. Λοιπόν, φίλοι μου, η απόσταση που διαγνήσαμε στο παντελώς χαλαρό είναι 11.800 μέτρα, κοντά στα 12 χιλιόμετρα. Εδώ κάποιο δικαστήριο τώρα έχει. Δεν ήταν ενδιαφέρον να πήγαινε, αλλά πού να παρκάρεις τα μάξι. Λοιπόν, φίλοι μου, να σας ευχαριστήσω που καθίσατε σε ακόμα ένα βιντεάκι. Ελπίζω να σας ήταν χρήσιμο το βίντεο που παρακολουθήσατε. 11.800 μέτρα γύρω γύρω ψά μου. Και τα λέμε σε επόμενο βίντεο, φίλοι μου. Ένα like μην ξεχάσετε, μια εγγραφούλα και δείξω το καμπανάκι. Και θα χαρώ να διαβάσω το σχόλιο σας, διότι το τελευταίο διάστημα διαβάζω σχόλια από τους ίδιους και τους ίδιους. Και τους ευχαριστώ γι' αυτό, προς Θεού δεν με ενοχλεί. Αλλά θέλουμε και καινούργια ονόματα να βλέπουμε στη φαρέτρα των σχολείων.